Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για την οθόνη, για το περιβάλλον εργασίας του προγράμματος Photoshop. Στην εικόνα που βλέπετε μπροστά σας μπορούμε να δούμε τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται το παράθυρο της εφαρμογής. Εδώ πάνω είναι η γραμμή τίτλου όπως βλέπετε, η γραμμή με τα μενού από κάτω, το option bar, η γραμμή επιλογών ενεργού εργαλείου, θα αναφερθούμε σε λίγο. Εδώ είναι η εργαλειοθήκη μας. Η εργαλειοθήκη του προγράμματος που βρίσκεται στο αριστερό τμήμα του παραθύρου περιέχει όλα τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε και να επεξεργαστούμε τα διάφορα γραφικά. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο απλώς πατάμε στο αντίστοιχο κουμπί με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού, οπότε το επιλέγουμε και το ενεργοποιούμε. Αν για παράδειγμα δηλαδή κάνω κλικ εδώ, επιλέγεται το πρώτο εργαλείο. Αν κάνω κλικ εδώ, επιλέγεται το δεύτερο. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αν παρατηρήσετε, ορισμένα από τα κουμπιά αυτά, όπως το πρώτο εδώ, έχει ένα μικρό μαύρο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία του, όπως το Rectangular Tool. Αν κρατήσουμε σταθερά πατημένο το mouse, εμφανίζονται οι επιλογές οι οποίες υπάρχουν. Το βέλος αυτό μας ενημερώνει για την ύπαρξη ενός υπομενού με κουμπιά, τα οποία εκτελούν παραπλήσιες εργασίες με το αρχικό. Όταν χρησιμοποιούμε ένα από τα εργαλεία της ομάδας, αυτό γίνεται ενεργό και στα αριστερά του εμφανίζεται μια τετράγωνη κουκίδα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να επιλέξουμε το Elliptical Marquee Tool. Κάνουμε κλικ πάνω του, βλέπετε ότι είναι επιλεγμένο και εμφανίζεται αριστερά του η κουκίδα, η μαύρη. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σύντομη περιγραφή των εργαλείων. Το πρώτο εικονίδιο εδώ, όπως το βλέπετε, το πρώτο εργαλείο είναι για την επιλογή τμημάτων ενός σχήματος. Το εργαλείο αυτό, το Move Tool, το χρησιμοποιούμε για μετακίνηση τμημάτων εικόνας. Εδώ έχουμε το εργαλείο για σύνθετες επιλογές, όπως λέγεται. Στην προκειμένη περίπτωση είναι επιλεγμένο το Polygon Lasso Tool, θα το δούμε παρακάτω. Εδώ έχουμε το εργαλείο, το Magic Wand Tool, που είναι ουσιαστικά για την επιλογή ομοιόχρωμων περιοχών. Το ξάκρισμα της εικόνας, το Crop, ο τεμαχισμός της εικόνας σε λεπτές φέτες, το Retouche της εικόνας, πινελιές του Brush Tool, οι πινελιές με χρώμα, η κλωνοποίηση τμήματων εικόνας, περιέχει και άλλο εργαλείο, θα το δούμε συνέχεια, χρωματισμός εικόνας βάση προηγούμενης κατάστασης, όπως λέγεται, το History Brush Tool, που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, χρωματισμός εικόνας βάση προηγούμενης κατάστασης. Εδώ έχουμε το εργαλείο διαγραφής τμημάτων της εικόνας, το Eraser, σε διάφορες μορφές, τον χρωματισμό με το Paint Bracket Tool, την όξυνση ή το Blur, αν το ανοίξουμε εδώ θα δείτε ότι έχει το Blur, το Sharpen και το Smooth, θα δούμε αναλυτικά τι είναι και αυτά. Το εργαλείο με το οποίο μας επιτρέπει να ξανοίγουμε ή να σκουραίνουμε την εικόνα μας, το Sponge. Εδώ κάτω το συγκεκριμένο εργαλείο είναι για την δημιουργία διαδρομών επιλογής εικόνας, αυτό είναι για προσθήκη κειμένου. Εδώ έχουμε την σχεδίαση διαδρομών στην εικόνα, εδώ την δημιουργία διαφόρων σχημάτων. Από κάτω έχουμε την δημιουργία ηχητικών ή και γραπτών σχολείων. Δίπλα την λήψη δειγμάτων χρώματος και μετρήσεων από μια συγκεκριμένη εικόνα, από την εικόνα μας. Τα δύο εργαλεία μετακίνησης μέσα στην εικόνα, μετακίνηση εικόνα στο παράθυρο. Το zoom, το εργαλείο μεγένθησης του συντελεστή εμφάνισης της εικόνας. Εδώ έχουμε τα δύο χρώματα, το χρώμα το οποίο καθορίζουμε, το χρώμα, το foreground, το χρώμα προσκηνίου και τον καθορισμό του χρώματος φόντου, είναι το κάτω χρώμα. Επίσης υπάρχουν διάφορες επιλογές προβολής, όπως θα δούμε εδώ σε αυτό το τμήμα με τα εργαλεία μας. Από εκεί και πέρα, για να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε την εργαλειοθήκη, μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Tools
από το μενού Window εδώ και με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιούμε τη συγκεκριμένη γραμμή εργαλείων. Τώρα το Option Bar, γιατί τα κουμπιά από τα εργαλεία τα οποία βρίσκονται εδώ είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα για αυτό που μας ενδιαφέρει να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω ρυθμίσεις σχετικά με κάθε εργαλείο από το Option Bar, η μπάρα η οποία υπάρχει εδώ και αλλάζει ανάλογα με το ποιο κουμπί έχουμε επιλεγμένο. Βλέπετε, αν επιλέξω το Magic Wand Tool, αλλάζει η ρύθμιση εδώ. Αν επιλέξω αυτό, γίνεται αλλαγή πάλι. Ανάλογα λοιπόν με το ποιο εργαλείο έχω επιλέξει, αλλάζουν και οι ρυθμίσεις οι οποίες μπορώ να κάνω στο Option Bar. Ας επιλέξουμε το δημιουργία γραμματοσυράς και βλέπετε εδώ ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη γραμματοσυρά, το μέγεθος κλπ. Τη στίχηση. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν οι παλέτες εδώ, όπως βλέπετε, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε επιπλέον ρυθμίσεις όσο αφορά την επεξεργασία της εικόνας μας. Οι σημαντικότερες παλέτες και με αυτές οι οποίες θα δουλέψουμε εμείς τα επόμενα μαθήματα είναι η παλέτα Navigator, η οποία ήδη υπάρχει εδώ αν τη βλέπετε. Να ανοίξουμε κάποιο αρχείο για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. File, Open. Λοιπόν, εδώ έχουμε την παλέτα Navigator, η οποία μας παρέχει τη δυνατότητα να αυξάνουμε και να μειώνουμε το συντελεστή μεγένθησης της εικόνας πολύ πιο εύκολα από το εργαλείο Zoom, όπως βλέπετε εδώ, και πολλά άλλα. Υπάρχει η παλέτα Color εδώ, η οποία την έχουμε ήδη ενεργοποιημένη, η οποία εμφανίζει τις τιμές των χρωμάτων γεμίσματος, του προσκηνίου, του παρασκηνίου, του φόντου δηλαδή, δίνοντάς μας παράλληλα τη δυνατότητα να τα αλλάξουμε αυτές τις ρυθμίσεις. Μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις για τα χρώματα από εδώ. Η παλέτα Swatches δείγματα, η οποία βλέπετε ότι είναι αγκιστρωμένη εδώ μαζί με την παλέτα Color, εμφανίζει μια σειρά από έτοιμα χρώματα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά και μας επιτρέπει να προσθέτουμε και τα δικά μας χρώματα, όπως θα δούμε συνέχεια. Υπάρχει επίσης η παλέτα Styles, η οποία περιέχει διάφορα στυλ τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε στην εικόνα μας. Η σημαντικότερη παλέτα είναι η παλέτα με τα layers, όπως βλέπετε εδώ, τις τρώσεις, η οποία μας επιτρέπει να βλέπουμε τις επιμέρους τρώσεις από τις οποίες αποτελείται μία εικόνα και να επεξεργαζόμαστε μεμονωμένα κάθε μία από αυτές. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τις τρώσεις μίας εικόνας με διαφάνειες οι οποίες είναι τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη και κάθε μία από αυτές μπορεί να περιέχει διάφορα στοιχεία. Υπάρχει η παλέτα History, η παλέτα ιστορικού, όπου καταγράφονται όλες οι εντολές οι οποίες εφαρμόζουμε πάνω σε μία εικόνα και μας επιτρέπει να επιστρέφουμε σε κάποια προηγούμενη κατάσταση της εικόνας μας, αναιρώντας μία ή περισσότερες ενέργειες ή να επαναφέρουμε την εικόνα ακόμα και στην αρχική της κατάσταση με το History Panel. Υπάρχουν και οι παλέτες και άλλες παλέτες, όπως είναι η Paragraph και η Character. Ας πάμε να το ανοίξουμε από εδώ. Από εδώ, από το menu Window, μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε οποιαδήποτε από τις παλέτες χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε. Ας αφαιρέσουμε, ας πούμε, την παλέτα με τα Styles. Φεύγει η παλέτα με τα Styles. Μαζί της έφυγαν και τα υπόλοιπα που υπήρχαν ενσωματωμένα. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε την παλέτα με το Character, τους χαρακτήρες. Είναι αυτή εδώ η παλέτα, όπως τη βλέπετε. Έχει δύο εσωτερικές, το Paragraph και το Character μαζί. Όπως καταλαβαίνετε εδώ, μπορούμε να επεξεργαστούμε και να μορφοποιήσουμε παραγράφους και χαρακτήρες κειμένου, τους οποίους θέλουμε να ενσωματώσουμε στο κείμενό μας, στην φωτογραφία μας, στην εικόνα μας. Τώρα, υπάρχει δυνατότητα, όπως είπα και προηγουμένως, εκτός από την εμφάνιση και απόκρυψη παλετών μέσα από το μενού Window, από εδώ όπως βλέπετε, απενεργοποιούμε ή ενεργοποιούμε μια παλέτα, υπάρχει η δυνατότητα να οργανώσουμε τις παλέτες με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έχουμε τις παλέτες οι οποίες πραγματικά μας ενδιαφέρουν και αυτές οι οποίες θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κατά την επεξεργασία της εικόνας μας. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι δεν θέλουμε αυτές εδώ τις παλέτες, θέλουμε το History να πάει μαζί με το Navigator. Κάνουμε ένα κλικ πάνω στο όνομα της παλέτας, τραβάμε προς τα κάτω και το αφήνουμε σε κατάλληλο σημείο έτσι ώστε να ενσωματωθεί με την παλέτα
τη συγκεκριμένη. Εδώ, όπως βλέπετε, μπήκε δεξιά από το info. Navigator, info και history. Οπότε αυτό θα μπορούσαμε να το κλείσουμε και να ενσωματώσουμε τις παλέτες με tabs εδώ, για να μπορούμε να μετακινούμαστε από τη μία στην άλλη ανάλογα με το ποια χρησιμοποιούμε, ιδιαίτερα αν δουλεύουμε με μεγάλες εικόνες και δεν έχουμε χώρο να κινηθούμε. Για το συγκεκριμένο μάθημα λοιπόν, εσείς θα πρέπει να γνωρίζετε ποια είναι η εργαλειοθήκη, για ποιο πράγμα μας ενημερώνει το μικρό μαύρο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία ορισμένων κουμπιών, να υπάρχει δυνατότητα να εμφανίσουμε την ομάδα εργαλείων του κάποια από τα κουμπιά τα οποία περιέχουν υποεργαλεία, να κρύψουμε την εργαλειοθήκη, να γνωρίζουμε σε τι χρησιμεύουν τα option bars, οι γραμμές επιλογών, τι είναι οι παλέτες και σε τι χρησιμοποιούνται, να μπορούμε να μεταφέρουμε μια παλέτα στην ίδια ομάδα με μια άλλη παλέτα, παράδειγμα την παλέτα color με την παλέτα navigator όπως κάναμε, να κρύψουμε τις ομάδες παλετών, να τις επανεμφανίσουμε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το περιβάλλον εργασίας. Χρησιμοποιήστε τα έτσι ώστε να μπορούμε συνέχεια να δουλέψουμε με το Photoshop όσο το δυνατόν καλύτερα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.